ελληνικός λαός γνώρισε τον Χριστόδουλο κυρίως από την στιγμή της αρχιεπίσκοπων εκλογής του, το 1998. Εψηφίστην ο ελάχιστος εγώ και κατεστάθην αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Εν ευχαριστία πολύ προς τον αρχιπείμενα Χριστόν, πειθόμενος το Θείο Βουλήματι, αποδέχομαι την υψηλήν ταύτην διακονίαν. Για να φτάσει όμως ο άνθρωπος αυτός σε εκείνη τη στιγμή την κορυφαία για την προσωπική του ζωή, αλλά και για την ιστορία της Εκκλησίας της Ελλάδος γενικότερα, πέρασε μία μακρά, πολύ μακρά περίοδο επισκοπικής διακονίας στην επαρχία της Δημητριάδος, όπου επετέλεσε ένα πολύ σημαντικό έργο σε πολλούς και ποικίλους τομείς την εποχή εκείνη. Τελικά η αρχιεπισκοπική του εκλογή δεν ήταν μία συγκυριακή υπόθεση, ούτε τυχαία ασφαλώς, αλλά είναι το αποτέλεσμα κοπιώδους εργασίας, αγώνων και αγωνίας 25 περίπου ετών στη Δημητριάδα, αγώνων για τα δίκαια της Εκκλησίας, αγώνων για τα δίκαια του έθνους, αλλά και για το λαό μας, τον οποίον ο μακαριστός Χριστόδουλος διεικόνισε με πάθος και με θυσιαστικό φρόνημα και ως Μητροπολίτης Δημητριάδος και ασφαλώς ως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Εκείνο τον Απρίλιο του 1998, η τότε Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος εξετίμησε ακριβώς αυτό το έργο το οποίο ο Χριστόδουλος είχε επιτελέσει ως Μητροπολίτης Δημητριάδος και τον ανέδειξε στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο των Αθηνών, κρίνοντας με τα δεδομένα της εποχής εκείνης ότι ο άνθρωπος αυτός δικαίως αξίζει να ηγηθεί του σκάφους της Ελλαδικής Εκκλησίας και να το οδηγήσει στον 21ο αιώνα και στην τρίτη χιλιετία. Όταν ο μακαριστός Χριστόδουλος εξελέγει Μητροπολίτης Δημητριάδος το 1974, εγώ ήμουν 5 ετών. Αυτό σημαίνει πως μόλις άρχισα να αντιλαμβάνομαι τα πράγματα και τον κόσμο λίγο μετά, βρέθηκα και εγώ όπως και τα άλλα παιδιά της ηλικίας μου, τα οποία ανήκαμε σε οικογένειες με αρχές και αξίες χριστιανικές, πνευματικώς καθοδηγούμενοι από ένα πολύ νέο άνθρωπο. Ο Χριστόδουλος έγινε Μητροπολίτης Δημητριάδος 35 ετών μόλις. Έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν χαρισματούχος, με το χαμόγελο στα χείλη, που ήξερε να μιλάει στις παιδικές και στις νεανικές ψυχές. Και νιώσαμε ότι βαδίζουμε σε ένα δρόμο μέσα στην Εκκλησία, μικρά παιδάκια τότε, όπου έχουμε έναν πολύ σίγουρο και ασφαλή πνευματικό οδηγό και πατέρα. Εμένα η συγκυρία της ζωής μου με έφερε κοντά του, λόγω των γονέων μου και κυρίως της μητέρας μου, από την πολύ παιδική μου ηλικία. Θυμάμαι 10 ετών ήμουν όταν με χειροθέτησε αναγνώστη και ουσιαστικά από τότε θυμάμαι τον εαυτό μου να μεγαλώνει κάτω από τη σκιά του, καθώς μεγάλωνε και εκείνος. Γιατί, όπως είπαμε, ήρθε πολύ νέος στη Μητρόπολη μας και σε αυτά τα 24 χρόνια που ακολούθησαν μας χάρισε και μας αφιέρωσε την πιο δυναμική, την πιο καρποφόρα, την πιο στιβαρή περίοδο της ηλικίας του, την ηλικία από 35 μέχρι 58-59 όταν έγινε αρχιεπίσκοπος, παραγωγική ηλικία, μας έδωσε τα καλύτερα του χρόνια, αφήνοντας ένα έργο πραγματικά ανεξίτηλο. Έκτοτε βέβαια, μεγαλώνοντας, συνδέθηκα περισσότερο μαζί του, ώστε ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και με ενέταξε στην πνευματική του οικογένεια, με χειροτώνησε κληρικό και πλέον η πορεία μου
ταυτίστηκε η πορεία της ζωής μου μαζί του μέχρι και το τέλος του βίου του και εξακολουθεί να είναι ταυτισμένη μαζί του όπως αντιλαμβάνεστε. Η ζωή του μοναχού είναι ζωή καταρχήν εκούσια, εθελούσια. Δεν μπορεί να ασκηθεί βία σε αυτό το θέμα. Κανείς πρέπει από το εσωτερικό του να έχει μία παρόρμηση, είναι οι κλήσεις με γιώτα, και από το άλλο μέρος πρέπει να κληθεί, όπως πιστεύουμε, από το Θεό, ο οποίος μερικούς ανθρώπους τους διαλέγει κατά κάποιον τρόπο για να τους αναθέσει μια πιο δύσκολη ζωή. Ο Χριστόδουλος ήρθε στο Βόλο το 1974 σε μια πολύ δύσκολη περίοδο. Οι παλιότεροι θυμούνται ότι είναι η περίοδος της μεταπολίτευσης. Μόλις έχει πέσει το δικτατορικό καθεστώς, η Εκκλησία βγαίνει από αυτή την περίοδο λαβωμένη. Και υπάρχει απέναντί της καχυποψία. Ο Χριστόδουλος λοιπόν αναλαμβάνει τα ενία της Μητροπόλεως σε ένα τέτοιο πολιτικό πλαίσιο, αν θέλετε, και κοινωνικό πλαίσιο, έχοντας όμως στην πλάτη του να σηκώσει και ένα άλλο βάρος, αν θέλετε, εντός εισαγωγικών. Το βάρος της παρουσίας εν ζωή των δύο αμέσων προκατόχων του. Γεγονός σπανιότατο. Και ο Μητροπολίτης Ηλίας και ο Μητροπολίτης Δημητριάδος Δαμασκηνός βρίσκονταν εν ζωή. Οι άνθρωποι αυτοί εξελέγησαν και εξέπεσαν τον θρόνο τους υπό ανώμαλες πολιτικές και εκκλησιαστικές καταστάσεις. Έπρεπε λοιπόν ο Χριστόδουλος, ερχόμενος στον Βόλο και στη Δημητριάδα, να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, καθώς κλήρος και λαός στην εποχή εκείνη ήταν χωρισμένοι στα δύο, ή του Δαμασκηνού και του Ηλία. Το έργο του ήταν δύσκολο, αλλά χάρη στην νεανικότητά του, στο χαμόγελό του, στην αγάπη την οποία έδειξε αμέσως προς όλους, στα μηνύματα τα οποία έστειλε προς όλους άμα τη εκλογή του, και αυτά καταγράφονται μέσα στο βιβλίο, κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα διεστώτα να τα ενώσει. Και πλέον όλοι, χωρίς να απεγδίονται του παρελθόντος τους, τιμώντας τους γεροντάδες τους, όμως να συνταχθούν κάτω από την σκέπη του νέου ποιμενάρχου και να πορευθούν εν ασφαλεία μαζί του. Αυτό ήταν το πρώτο μεγάλο στίχημα το οποίο έπρεπε να κερδίσει ο νέος ποιμενάρχης και τα κατάφερε. Με αγώνα, αλλά τα κατάφερε. Κέρδισε την εμπιστοσύνη κλήρου και λαού. Ένα αυθόρμητο ευχαριστώ αναπτυχτά μέσα από τα μύθια της ψυχής μου σε όλους εσάς, τον ιερό μας κλήρο, τον λαό, τα φανταστικά πράγματα, που σε μας μειοντά τους αυτιερείς και χριστότερους που ήρθαν από πολύ μακριά, είναι κάτι πολύ συγκινητικό, κάτι εξαιρετικό για τις μέρες μας, που και εμείς, μέσα στον αγώνα μας, αισθανόμαστε την ανάγκη αυτή της συμπαράστασης, που εδώ στην περιοχή μας, την πόλη μας, να προσφέρεται αμυντός έργα, χωρίς όρους, χωρίς όρια, χωρίς περιορισμούς, μας δίνει νέα τεράστια δύναμη για να συνεχίσουμε έναν αγώνα και την εκκλησία μας και το λαό μας για το γένος μας και την πατρίδα μας. Να θυμηθώ βέβαια μια πολύ δύσκολη ή αν θέλετε στενόχωρη στιγμή της εποχής εκείνης της ποιμαντορίας του στη Δημητριάδα, ήταν η εποχή των μεγάλων πολιτικών οξύνσεων 81-82 και μετά, όταν ήρθε στην εξουσία το Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου, και εμείς που έχουμε μια ηλικία μεγαλύτερη από εσάς θυμόμαστε πολύ καλά ότι οι Έλληνες τότε είχαν χωριστεί σε στρατόπεδα. Τα καφενεία στην επαρχία ήταν πράσινα, μπλε, κόκκινα. Υπήρχε τεράστια όξυνση, υπήρχε φανατισμός, τον οποίο τα ίδια τα κόμματα καλλιεργούσαν, προκειμένου να αποδιαιτούν τους ανθρώπους και να διατηρούν τους οπαδούς τους και τη δύναμή τους. Βλέποντας λοιπόν αυτήν την κατάσταση, την πόλωση, τα επεισόδια τα οποία γίνονταν, την όξυνση που ελάμβανε διαρκώς πιο επικίνδυνες διαστάσεις, το ποιμαντικό του εστίαμενο ένα άρθρο στον τοπικό τύπο της Μαγνησίας εκείνη την εποχή. Ενωτικό.
προφανώς. Το οποίο στυλίτευε αφενός μεν την επιπολαιότητα των πολιτικών δυνάμεων απέναντι στην κοινωνία, την οποία φανάτιζε, και τους κινδύνους οι οποίοι απέρεαν από αυτόν τον φανατισμό ο οποίος έβραζε μέσα στην τοπική, στην ελλαδική κοινωνία. Αυτός είχε όμως μπροστά του τα πράγματα στην τοπική κοινωνία της Μαγνησίας. Και τότε αυτό το κείμενο, το πολύ δυναμικό, προκάλεσε την αντίδραση του Δήμου Βόλου, ο οποίος Δήμος Βόλου είχε ένα δήμαρχο της παράταξης που κυβερνούσε εκείνη την εποχή, ο οποίος προκάλεσε ψήφισμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο κήρυσε το Χριστόβουλο ανεπιθύμητο στο Βόλο. Εκεί γύρω στο 83, πρέπει να ήταν αυτό, 84, επειδή ακριβώς είχε τολμήσει να κριτικάρει και να θέσει πρώτον των ευθυνών του στις πολιτικές δυνάμεις εκείνης της εποχής. Και βέβαια, δεν το άφησε αναπάντητο αυτό, όχι πως ίδρωσε το αυτί του, αλλά μία πίκρα φαντάζομαι θα υπήρχε για να φέρεσαι έτσι σε έναν ποιμενάρχη ο οποίος έχει δώσει και δίνει ήδη 10 χρόνια τότε περίπου ό,τι έχει και δεν έχει για αυτόν τον τόπο. Προκάλεσε λοιπόν μία αντίδραση δια του τύπου πάλι, όπου ο Χριστόδουλος απεκάλυπτε ποιος είναι ο ρόλος του επισκόπου μέσα σε μια τοπική εκκλησία. Δεν είναι ο ρόλος διακοσμητικός, αλλά ρόλος προστατευτικός. Είναι πατέρας, είναι ηγέτης, είναι προστάτης και καθοδηγητής του λαού του. Αποφασίστε τελικά τι θέλετε. Θέλετε η εκκλησία να έχει λόγον και να υψώνει τη φωνή της, ή θέλετε να είναι μουγγί και να κάθεται στη γωνία? Κυρίως η νεολαία ήταν οργισμένη. Τα νιάτα έριξαν τη δικτατορία ουσιαστικά. Η εκκλησία μας ήταν λαβωμένη. Κι όμως αυτός ο 35χρονος ποιμενάρχης, αν θέλετε και λόγω άγνοιας κινδύνου, τόλμησε να εισέλθει μέσα στα σχολεία. Δεν υπήρξε σχολείο, γυμνάσιο και λύκειο της εποχής εκείνης που να μην μπει ο Χριστόδουλος και να αντιμετωπίσει κατά πρόσωπο τους νέους της εποχής εκείνης, να διαλεχθεί μαζί τους, να αντιπαρατεθεί μαζί τους, να πει και να αποκαλύψει ποια είναι η εκκλησία αυτή καθ' αυτή, ποιος είναι ο προορισμός της, ποιος είναι ο λόγος της υπάρξεώς της, ποια είναι η προσφορά διαχρονικά, αλλά και ποια μπορεί να είναι από εδώ και πέρα. Και αυτή η ζωντανή επικοινωνία, καθότι είχε ένα χάρισμα επικοινωνίας με τους νέους, το οποίο ξεδίπλωσε από την πρώτη στιγμή και ο πολλής κόσμος το είδε όταν ήταν αρχιεπίσκοπος, αλλά υπήρχε από πριν, οδήγησε στο να κερδίσει τη νέα γενιά στο Βόλο. Γεια μου, σας θέλουμε και καλούς Έλληνες και καλούς Ορθοδόξους. Σας θέλουμε να γίνετε η αντάξη και επάξιοι φορείς αυτού που λέμε ελληνοορθόδοξη παράδοσή μας, που είναι η πνευματική μας κληρονομιά. Με αποτέλεσμα, λίγα χρόνια μετά, εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 90 πλέον, από το 1980 κάτι και μετά, να ιδρυθεί στο Βόλο ένα κίνημα νεανικό υπό τη σκέπη της τοπικής εκκλησίας, η Χριστιανική Νεολαία Δημητριάδος, όπως την ονομάσαμε τότε, και εγώ ήμουν ένα από τα μέλη αυτής της νεολαίας, που αριθμούσε 4.000 εγγεγραμμένα μέλη εκείνη την εποχή. Ένα πάρα πολύ δυναμικό νεανικό κίνημα κάτω από τη σκέπη της εκκλησίας, το οποίο είχε εμπνεόταν από το πρόσωπο του νέου ποιμενάρχου. Του νέου και στην ηλικία, αλλά και νέου και στο πνεύμα, και στους τρόπους και στη στάση ζωής. Θα ήθελα να απευθυνθώ ειδικά στους νέους της πατρίδας μας και από τη θέση αυτή να τους πω. Παιδιά μου, χρυσά της Ελλάδος παιδιά, είστε το καμάρι του γένους, η δαφνοστεφανωμένη απαντοχή μας. Όμως, παιδιά μου, σας προδώσαμε, σας πονέσαμε με την υποκρισία μας και σας ευτελίσαμε μέσα σας την έννοια του χρέους. Σας χρεώνουμε τις παρεκτροπές σας, ενώ είμαστε οι ηθικοί αυτούργοι τους. Σας στερήσαμε την αγάπη, σας αφήσαμε έρμεους στα κύματα του κατακλυσμού της Βαβυλώνας.
σας αναγκάσαμε να ζείτε σε ένα κόσμο απάνθρωπο, ανηλεή και ανικτήρμονα. Σας υποδείξαμε να ακολουθήσετε δρόμους που εμείς δεν βαδίζαμε. Σας αφαιρέσαμε την πίστη και την ελπίδα. Γκρεμίσαμε από μέσα σας κάθε ιδανικό. Και όμως λέμε ότι σας αγαπάμε. Σεις με την οξύνειά σας καταλάβατε την ασυνέπειά μας και μας εγκαταλείψατε και δεν μας εμπιστεύεστε πια. Δεν θέλετε να ζήσετε μέσα στον κόσμο που εμείς σας ετοιμάσαμε και στραφήκατε στην αναζήτηση της χήμερας μέσα από τα ναρκωτικά, στην επιβεβαίωσή σας μέσα από τη βία. Παιδιά μου, σήμερα αυτός που σας μιλάει αυτή τη στιγμή παίρνει πάνω του την ευθύνη. Ναι, παίρνει πάνω του την ευθύνη για τις απέναντί σας αμαρτίες όλης της γενιάς του και σας ζητά ταπεινά συγγνώμη. Ο Χριστόδουλος, όπως είπαμε, είχε ένα χάρισμα επικοινωνίας, το οποίο τον έφερνε πολύ κοντά με τις ανάγκες του λαού. Γι' αυτό και από τις βασικές μέρημνές του ήταν η πνευματική αναγέννηση του ποιμνίου του εκείνη την εποχή. Και το ποίμνιο, ξέρετε, είχε ταλαιπωρηθεί στο παρελθόν από τις διάφορες ανώμαλες καταστάσεις και τις εκκλησιαστικές την περίοδο που προηγήθηκε. Οργάνωσε τις ενορίες. Δημιούργησε πνευματικές ευκαιρίες σε κάθε ενορία, όχι μόνο στις πόλεις, του Βόλου και του Αλμυρού που είναι τα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και στα χωριά. Πράγμα αδιανόητο μέχρι εκείνη την εποχή. Φρόντισε να εγκαταστήσει στις ενορίες σιγά σιγά με το πέρασμα του χρόνου νέους ιερείς, νέους στην ηλικία, νέους στο πνεύμα, οι οποίοι είχαν και προσόντα μορφωτικά, είχαν λέγειν, είχαν τη δυνατότητα να σταθούν απέναντι στο λαό, αλλά και με πνευματικό υπόβαθρο, με ευσέβεια, με ευλάβεια, και σιγά σιγά οργάνωσε τα κατηχητικά σχολεία, άρχισε να αλλάζει το πνευματικό κλίμα, ο λαός μας να καλλιεργείται, να ελκύεται από το Λόγο του Θεού, να γεμίζουν οι εκκλησίες, να αποκτά λειτουργική συνείδηση. Αυτά είναι τα βασικά ποιμαντικά ζητήματα με τα οποία οφείλει ο κάθε ποιμενάρχης στη Μητρόπολη του και ο κάθε ιερεύς στην ενορία του να ασχολούμαστε. Εκείνος το έπραξε με πάθος εκείνη την εποχή, γιατί έτσι είχε μάθει. Και τα είχε μάθει από το γέροντά του στα πρώιμα νεανικά του χρόνια. Έπαιξαν και αυτά πολύ καθοριστικό ρόλο στη ζωή του τη μετέπειτα. Έδωσε πολύ μεγάλο βάρος στην ανάδειξη νέων κληρικών. Για να το καταφέρει αυτό όμως ένας ποιμενάρχης, ξέρετε κύριε Μακατούνη, πρέπει να εμπνεύσει τους νέους ανθρώπους. Για να έρθουν στον Ιερό Κλήρο. Και ενέπνευσε εκατοντάδες νέα στελέχη σε όλη τη διάρκεια αυτών των 24 ετών, με αποτέλεσμα όταν έφυγε από τη Δημητριάδα το 1998 να έχει αφήσει έναν Ιερό Κλήρο πάρα πολύ αξιόλογο, αναγεννημένο εντελώς, ανανεωμένο 100% και βέβαια με υψηλότερο επίπεδο πνευματικό και μορφωτικό. Οι περισσότεροι από εσάς ελάβατε την χάρη της ιεροσύνης από τα χέρια μου και έτσι συναισθήθη ένας ιδιαίτερα πνευματικός δεσμός μεταξύ μας. Εγώ σας έδωσα μία νόθηση και από εκεί και πέρα ο καθένας σας κολυμπάει με τις ίδιες δυνάμεις του και κυρίως με τη δύναμη της χάριτος του Χριστού. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αγαπητοί μου πατέρες, να μην φύγει ποτέ από το μυαλό σας αυτό το ιδανικό, αυτή η ανάγκη την οποία έχει ο λαός μας να βλέπει στα πρόσωπά σας την επιστολή Χριστού, τη γινοσκομένη και αναγινοσκομένη υπό πάντων ανθρώπων. Ο μακαριστός Χριστόδουλος εισήγαγε στη Μητρόπολη Δημητριάδος τον θεσμό των σπιτιών Γαλήνης, των γνωστών σήμερα σπιτιών Γαλήνης, και ίδρυσε τα πρώτα 4
σπίτια γαλήνη στο Βόλο και στη Νέα Ιωνία της Μαγνησίας. Καινοτόμο πρόγραμμα. Σε σημεία κομβικά. Καινοτόμες δράσεις για εκείνη την εποχή, αλλά που απεδείχθησαν σωτήριες για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι επένοντο και είχαν ανάγκη τη στήριξη της Εκκλησίας, όχι μόνο με το λόγο, και ο λόγος καλός είναι, αλλά και οι πράξεις και τα έργα είναι ακόμα καλύτερα, και από αυτά ο κόσμος μας διψούσε και διψά και θα διψά πάντοτε. Και η Εκκλησία οφείλει να ξεδιψά αυτή την δίψα και την πνευματική, αλλά και την υλική, αν θέλετε. Είναι κομμάτι του ρόλου της και της δράσης της μέσα στην Εκκλησία και το κοινωνικό έργο. Στήριξε ορφανοτροφία, γυροκομεία, ιδρύματα ανηλίκων, ιδρύματα βαρέως πασχόντων. Δημιούργησε και στήριξε. Έδωσε πολύ μεγάλη βάση και δυναμική στο εκκλησιαστικό φροντιστήριο του Βόλου, το οποίο λειτουργούσε αρχικώς ως φροντιστήριο και στη συνέχεια μετεξελίχθη σε εκκλησιαστικό λύκειο. Ήταν ακριβώς από πάνω τους, πάνω από τους καθηγητές, πάνω από το συμβούλιο, ήταν ο καθοδηγητής, ο εμπνευστής, με αποτέλεσμα το εκκλησιαστικό λύκειο του Βόλου, το οποίο δυστυχώς έκλεισε το 2010, να φτάσει να γίνει το κορυφαίο ενδεχομένως σε ολόκληρο τον εκκλησιαστικό χώρο. Όλα αυτά γιατί πίσω υπήρχε ένας ποιμενάρχης που νοιαζόταν για την παιδεία, νοιαζόταν για τα παιδιά, για την εκπαίδευσή τους και για την προσφορά και εκκλησιαστικής παιδείας σε εκείνους οι οποίοι ήθελαν να ακολουθήσουν και το δρόμο της ιεροσύνης. Αλίμονα αν δεν υπήρχαν τα παιδιά, θα ήταν πολύ φτωχός ο κόσμος. Ήταν ακόμη μία πτυχή του μεγάλου έργου του, του έργου του στην παιδεία. Επειδή ο ίδιος ήταν άνθρωπος υψηλότατης παιδείας και μορφώσεως, θύραθεν και θεολογικής, να θυμηθούμε ότι ήταν νομικός και θεολόγος. Ήξερε 5-6 γλώσσες. Ήτανε και πολύγλωσσος. Αυτά είναι τα χαρίσματα, τα δώρα του Αγίου Πνεύματος είναι αυτά. Ενδιαφέρθηκε πάρα πολύ για την ποιότητα της παιδείας στην Ελλάδα. Και έκανε πάρα πολλές παρεμβάσεις δια του τύπου, γιατί η αρθρογραφία και οι παρεμβάσεις δια του τύπου ήταν πολύ συχνές για αυτόν, του άρεσε κιόλας. Έκανε λοιπόν παρεμβάσεις βλέποντας τις παθογένειες κατά καιρούς της ελληνικής παιδείας και προσπαθούσε να συμβουλεύσει, να κατευθύνει, να προειδοποιήσει, να καταθέσει την άποψη της Εκκλησίας με έναν σαφή τρόπο, σταθερό, αναγνωρίσιμο και καθοριστικό για τους αναγνώστες. Πλησίασε την εκπαιδευτική κοινότητα στην περιοχή του. Πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Όχι μόνο τα παιδιά, όπως σας είπα στην αρχή, αλλά και τους εκπαιδευτικούς. Τους μάζευε κατά καιρούς, κάθε χρόνο έκανε εκδηλώσεις για αυτούς. Τους αγκάλιασε, όπως αγκάλιασε και τις άλλες επιστημονικές ομάδες την εποχή εκείνη, τους νομικούς, τους ιατρούς, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς. Με αυτούς τους φορείς, με αυτούς τους κλάδους, ας το πω, τους επιστημονικούς, είχε πάρα πολύ στενή σχέση, η οποία διαμορφώθηκε στον χρόνο και στηρίχθηκε σε πάρα πολύ υγιείς βάσεις. Γι' αυτό υπήρχε συνεργασία και υπήρχε κατέρωθεν εμπιστοσύνη. Τα παιδιά αυτά σχολιάζανε ένα λόγο τον οποίο είπα, ότι δεχόμαστε στην Εκκλησία όλους όπως είναι. Και με το παντελόνι και με την κοντή φούστα, ακόμα και με το σκουλαρίκι. Και είπε ένα παιδί στο άλλο, ρε εσύ, τον Χριστόγλου τον πάω. Και εγώ απαντάω, και εγώ σας πάω. Ο Χριστόβουλος ήταν μια αγκαλιά για τα παιδιά. Θυμάμαι εμένα τον ίδιο να με αγκαλιάζει όταν ήμουν μικρό παιδί ως στοργικός πατέρας. Και ξέρετε, μια τέτοια εμπειρία για ένα μικρό παιδί μπορεί και να καθορίσει τη ζωή του. Προσωπικά μου την καθόρισε. Όπως και σε πολλά άλλα παιδιά της εποχής εκείνης την καθόρισε. Αλλά αυτή η οικειότητα και αυτή η αγάπη και αυτό το δόσιμο που είχε για τα παιδιά ήταν χαρακτηριστικό, ήταν καταπληκτικό. Και βέβαια αυτό το συνόδευε και στην αρχιεπισκοπική του διαδρομή, την τελευταία δεκαετία της ζωής του, όπου όταν το άνοιγμα προς τη νέα γενιά έλαβε πλέον ευρύτερες διαστάσεις και είχε παραλλαδικό χαρακτήρα. Η μαμά του Τωτού
πάει στο σχολείο και ρωτάει τη δασκάλα αν ο γιος της, ο Τωτός, είναι καλός μαθητής. Η δασκάλα λέει, έχω παράπονα από το γιο σας, κυρία. Από το γιο μου που είναι τόσο καλό παιδί. Δεν ξέρω, λέει, αλλά μου φαίνεται ότι αντιγράφει. Αντιγράφει ο Τωτός που είναι τόσο καλό παιδί. Και που το καταλάβατε, τον πιάσατε να αντιγράφει. Να σας πω, λέει, εχθές τους είχα βάλει ένα πρόχειρο διαγώνισμα. Και μεταξύ των άλλων ρωτούσα, ποιος ανεκάλυψε την Αμερική. Ο διπλανός του που κάθονται στο ίδιο θρανείο έγραψε στην κόλα του, δεν ξέρω, ως απάντηση. Ποιος ανακάλυψε την Αμερική, δεν ξέρω. Και ο δικός σας, ούτε κι εγώ. Είχε πάντοτε εθνικό αισθητήριο ο Χριστόδουλος. Και αυτό το είχε γιατί αυτές ήταν οι οικογενειακές του καταβολές και βγαλμένες μέσα από τις ιστορικές συγκυρίες από τις οποίες διήλθε η οικογένειά του. Να θυμίσω στους τηλεθεατές μας ότι ο μακαριστός Χριστόδουλος ήταν πρόσφυγας. Καταγόταν από προσφυγική οικογένεια και μάλιστα δύο φορές πρόσφυγας. Οι γονείς του, πριν ακόμα έλθουν εις γάμο κοινωνίαν, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα χώματα τα αγιασμένα της Ανατολικής Θράκης μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και να βρεθούν στην Δυτική Θράκη, στη Ξάνθη, όπου γνωρίστηκαν και παντρεύτηκαν και μετά την ώρα του πολέμου και της κατοχής, όταν οι Βούλγαροι τελικά ανέλαβαν την κατοχή της Θράκης κατ' εντολή των Ναζί, επειδή ο πατέρας του, ο Κωνσταντίνος Παρασκευαϊδής, είχε αναπτύξει στο παρελθόν έντονη αντιβουλγαρική δράση, αναγκάστηκε να ακολουθήσει το δρόμο της προσφυγιάς για δεύτερη φορά και να μετεγκατασταθεί στην Αθήνα. Προέρχομαι από μία προσφυγική οικογένεια. Οι γονείς μου και οι δύο ήσαν κάτοικοι Αδριανού πόλεως μέχρι το 1924. Το 1924 με τη συνθήκη της Λοζάνης υποχρεωθήκαν να φύγουν από εκεί, να έρθουν στην Ελλάδα, εγκατεστάθησαν στην Ξάνθη. Ο πατέρας μου άρχισε πάλι εκ του μηδένος. Μέσα σε 10 χρόνια είχε ξαναπιαστεί, είχε γίνει μεγαλέμπορος στην Ξάνθη. Έως ότου το 1939 επρόκειτο να γεννηθώ εγώ. Η οικογένειά μας μένει στη Ξάνθη, ο τοκετός είναι δύσκολος και η μητέρα μου έρχεται στην Αθήνα να με γεννήσει για να είναι σε ένα μεγάλο κέντρο και με γεννάει στο μαιευτήριο της Έλενας. Είχε λοιπόν μέσα στο DNA του την αγάπη για τα εθνικά θέματα, την αγάπη για την πατρίδα και τον πόνο της προσφυγιάς. Γι' αυτό ενδιαφερόταν πάρα πολύ για τα εθνικά θέματα. Εκείνη την εποχή, θυμάστε και παλιότεροι ακόμα περισσότερο, ήταν σε έξαρση το Κυπριακό. Ο Χριστόδουλος έγινε Μητροπολίτης τον Ιούλιο του 1974. Τι έγινε τον Ιούλιο του 1974? Η εισβολή των Τούρκων στην Κύπρο. Πριν, μεταξύ της εκλογής του και της ενθρόνησής του, οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Κύπρο. Άρα το Κυπριακό ήταν σε έξαρση, τον ενδιέφερε πάρα πολύ. Θα είμαστε πάντοτε συμπαραστάτες στον Κυπριακό Ελληνισμό σε κάθε δίκαιη διεκδίκησή του για την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών, για την επιστροφή των προσφύγων στις αιστείες τους. Το βορειοϋπηρετικό στη συνέχεια, στη δεκαετία του... Είναι θέματα που ακόμα δεν έχουν λυθεί, ούτε στις ημέρες μας. Το θέμα της Θράκης, για το οποίο είχε και προσωπική ευαισθησία λόγω καταγωγής, οικογενειακής. Είμαστε ευτυχείς γιατί ζούμε σε αυτόν τον τόπο. Είμαστε ευτυχείς γιατί είμαστε τα παιδιά των προσφύγων. Γιατί από τους γονείς μας πήραμε μερικές φορές πράγματα που δεν τα έχουν πάρει οι άλλοι Έλληνες. Επήραμε την αγάπη στην πατρίδα μας, επήραμε την αγάπη στην οικογένεια, επήραμε την αγάπη στη πίστη μας και στην ορθοδοξία μας. Το μακεδονικό ζήτημα, το οποίο τότε από τη δεκαετία του 90 άρχισε να οξύνεται, άρχισε τότε με τον Γκλιγκόροφ, όπως θυμάστε, το όνομα του ονόματος Μακεδονία να παίζει πολύ, είχε βγει μπροστά ο Χριστόδουλος, ήταν ο πρωτεργάτης των αγώνων της Εκκλησίας κατ' εντολήν της Ιεράς Συνόδου τότε, ομιλητής στα συλλαλητήρια για την Μακεδονία στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και αλλού. Η Μακεδονία θα σώσει την Ελλάδα, γιατί κάποια Ελλάδα αποφάσισε να αυτοκτονήσει. Και η Μακεδονία είναι αυτή που κρατάει ψηλά τα λάβα. Με τέτοιες ιστορίες
αναμνήσεις με την ιστορική μνήμη κατάργια, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς υπολογισμούς, χωρίς έξωθεν εντολές, χωρίς υπαγορεύσεις. Γι' αυτό καλό θα ήταν όλοι οι Έλληνες να έρχονται από καιρού εις καιρό στην Μακεδονία. Πόσο λείπει ένας Χριστόδουλος από την εποχή μας? Βλέπουμε μια αποσάχρωση της κοινωνίας. Πόσο λείπει κάποιος που θα μπορούσε να τη συσπυρώσει για αντίσταση και ανάκαμψη, όπως είχε πει? Αυτά τα δύο συνθήματα, όπως θυμάστε κύριε Μακατούν, ήταν οι τελευταίες του παρακαταθήκες, ήταν ο αποχαιρετισμός του στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του το 2008, λίγο πριν την εκδημία του. Ο ίδιος ήταν ένας αντιστασιακός στη ζωή του. Ήταν ένας επαναστάτης, όχι χωρίς αιτία, αλλά με αιτία. Αντιστασιακός απέναντι στο ρεύμα της ισοπαίδωσης, της εκοσμίκευσης. Αντιστασιακός απέναντι στα συμφέροντα, τα οποία αμήλικτα τον πολέμησαν, κυρίως ως Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος. Τα αίματα που έχουν ποτίσει αυτή τη γη, πουθενά άλλου δεν έχουν χυθεί. Τον έστησαν στον τοίχο επί 10 χρόνια κυριολεκτικά και τον πυροβολούσαν κατά ρυπάς, συμφέροντα πολιτικά, συμφέροντα επιχειρηματικά, δυστυχώς και συμφέροντα εκκλησιαστικά. Άξιος! Άξιος! Από τη στιγμή που έγινε αρχιεπίσκοπος, ένιωσα τη μοναξιά του ηγέτη. Αυτά τα λέγω επειδή τα έζησα και έζησα τον πόνο του ανδρός, την αγωνία του, τη στεναχώρια του, αλλά και την αποφασιστικότητά του να υλοποιήσει τα οράματά του και να αφήσει πίσω του το έργο το οποίο ο ίδιος είχε σχεδιάσει και είχε οραματιστεί. Γι' αυτό και εκτιμήθηκε από το λαό ο Χριστόδουλος. Και γι' αυτό 12 χρόνια τώρα δεν ξεχάστηκε ποτέ. Προσωπικότητες που πέρασαν και από τον πολιτικό και τον εκκλησιαστικό χώρο στο παρελθόν άφησαν ένα αποτύπωμα ασφαλώς. Αλλά δύσκολα σήμερα ακούς τους απλούς ανθρώπους να αναρωτιούνται πού είναι ο Χριστόδουλος. Ο κόσμος σήμερα είναι κουρασμένος. Ο κόσμος σήμερα είναι αηδιασμένος. Λόγια ακούει παντού. Από κάθε κατεύθυνση απευθύνονται λόγια. Βαρέθηκαν οι άνθρωποι σήμερα τα λόγια. Δεν θέλουν να ακούνε καν εκείνους οι οποίοι ρητορεύουν και λέγουν θεωρίες, οι οποίες εμπολείς είναι και ανεφάρμοστες. Ήταν ένας άνθρωπος που βγήκε μπροστά, δεν κρύφτηκε. Και το σφρίγο στο νεανικό το οποίο είχε και στη διάρκεια της αρχιεπισκοπικής του διαδρομής, γιατί νέος έγινε αρχιεπισκόπος. Και αυτή η διάθεσή του να προσφέρει διαρκώς, θυσιαστικά, τον έκανε ένα πρόσωπο ιδιαίτερα αγαπητό, ένα σημείο αναφοράς για τον ελληνικό ναό. Ο λαός μας θέλει κάτι πιο πρακτικό. Θέλει κάτι το οποίο να είναι πιο χειροπιαστό. Θέλει να δει τη χάρη του Θεού στην καθημερινή του ζωή. Θέλει να βιώσει την ειρήνη της ψυχής του και τη γαλήνη της καρδιάς του. Θέλει να δει τα παιδιά του να προοδεύουν. Ο λαός μας θέλει να έχει πραγματικά ένα περιβάλλον ποιότητας αληθινής της ζωής. Να μπορεί με άλλα λόγια να χαίρεται τη ζωή του την καθημερινή όπως του την χαρίζει ο Θεός. Ο λαός μας δεν θα τον ξεχάσει ποτέ, αλλά και οι νέοι μας δεν θα τον ξεχάσουν ποτέ. Θα δουν ότι δεν ήταν ένα συνηθισμένος εκκλησιαστικός ηγέτης, ο μακαριστός Χριστόδουλος. Ήταν μια σπάνια προσωπικότητα, χαρισματική, που προσήλκυε πάνω του πλήθος χαρισμάτων, δωρεών του Αγίου Πνεύματος. Σπάταλα ο Θεός τον
έτσι χαρίτωσε και τον πρίτκησε, όπως λέτε πολύ σωστά. Και αυτά τα χαρίσματα μετά κράτησε για τον λογαριασμό του. Αλλά τα προσέφερε. Τα αντιπροσέφερε στον λαό, στην εκκλησία και τελικά στον ίδιο το Θεό. Η μεγαλύτερη προσφορά του Χριστοδούλου στο λαό, η μεγαλύτερη προσφορά, το μεγαλύτερο κήρυγμα, το τελευταίο το αποτύπωμα είναι η περίοδος της ασθενείας. Το λέγω αυτό γιατί η φράση η οποία μου έχει μείνει στο μυαλό συνδέεται με την περίοδο της ασθενείας του. Συνδέεται με εκείνη την εποχή που βρέθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι, μετά την αποτυχημένη απόπειρα της μεταμόσχευσης, όταν οι γιατροί του ανακοίνωσαν το ότι δεν έγινε εφικτή και μπροστά στα πνευματικά του παιδιά είπε «Παιδιά μου, δεν πειράζει, έχει ο Θεός». Αυτό έδειξε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε εμπιστοσύνη στο θέλημα του Θεού. Δεν το λες εύκολα, ξέροντας ότι ουσιαστικά έχεις τελειώσει. Γιατί ο μακαριστός Χριστόδουλος είχε πλήρη συνείδηση της καταστάσεώς του από την πρώτη στιγμή που εισήλθε στο Αρετέιο Νοσοκομείο τον Ιούνιο του 2017. «Παιδιά μου, έχει ο Θεός». Και μία επίσης φράση που συγκινεί και εμπνέει, πάλι συνδεδεμένη με την περίοδο της ασθενείας του, είναι ότι «όπως όλοι, έτσι και εγώ». «Όπως όλος ο κόσμος δοκιμάζεται, έτσι θα δοκιμαστώ κι εγώ». Αν υπάρχει κάτι στη ζωή μας που δεν τη θα σέβεται, αυτό είναι η αέναη κίνηση του χρόνου. Το σήμερα γίνεται χθες εν ρηπεί οφθαλμού και το αύριο σήμερα και χθες. Και εμείς παρασυρώμαστε προς το τέρμα της πορείας μας, εκόντες άκοντες, παρακολουθούντες τα γεγονότα που περνούν από μπροστά μας χωρίς αναστρέψιμη ελπίδα. Αυτή είναι η μοίρα των θνητών. Και αλίμονο σε εκείνους που δεν έχουν ακόμη βρει την απάντηση στο πρόβλημα του θανάτου. Την απάντηση τη δίνει μόνο η χριστιανική πίστη. Μακάρι οι έχοντες προοπτική αιωνιότητα στη ζωή τους. Αλλιώς είναι σάρκες, έκδοτοι σε πάθη ατιμίας, πρόθυμοι για κάθε τι που ευτελίζει την ύπαρξή μας. Ο κόσμος θα ήταν διαφορετικός αν κάθε άνθρωπος θυμόταν τη θεία καταγωγή του και ευθυγράμμιζε τη ζωή του με τις αρχές που απορρέουν από αυτήν. Δυστυχώς όμως αυτό δεν συμβαίνει. Αυτό δείχνει έναν άνθρωπο πίστεως, βαθιάς πνευματικής ωριμότητας, έναν άνθρωπο έτοιμο να αντιμετωπίσει το θάνατο. Αγαπούσε τη ζωή ο Χριστόδουλος. Διψούσε για τη ζωή, αλλά δεν ήταν ανόητος, δεν ήταν αφελής και επιπόλαιος. Ήξερε που οδηγείται. Όταν έχεις δύο καρκίνους, το τέλος είναι προδιαγεγραμμένο. Αγωνίζεσαι, κάνεις κατά το ανθρώπινο ό,τι είναι δυνατόν, εμπιστεύεσαι τους γιατρούς σου, συνεργάζεσαι, αλλά ταυτόχρονα προετοιμάζεσαι. Και ο Χριστόδουλος τότε, και αυτό ήταν ένα και προσωπικό δίδαγμα για όλους εμάς τα παιδιά του που ήμασταν κοντά του μέχρι την τελευταία του στιγμή, προετοιμάστηκε πνευματικά και ψυχικά ιδιαίτερα εκείνη την περίοδο. Δηλαδή την εκμεταλλεύτηκε όσο καμία άλλη, αν θέλετε. Γιατί ίσως οι περισπασμοί της διοίκησης, της ποιμαντικής, όλα τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να μην του το επέτρεπαν. Τότε όμως, εκείνο το τελευταίο εξάμηνο, είδαμε έναν άλλο Χριστόδουλο. Είδαμε έναν Χριστόδουλο να εκπέμπει μια πνευματικότητα βαθύτατη την οποία είχε μέσα του, μια πίστη υποδειγματική και διδακτική για όλους μας. Είχε αφαιθεί στα χέρια του Θεού, προετοιμάστηκε και όταν ήρθε η ώρα έφυγε έτοιμος. Αυτό είναι, πιστεύω, το μεγαλύτερο δίδαγμα που μας χάρισε, μεταξύ των άλλων, το κορυφαίο, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε την ασθένεια και το θάνατο. Και πιστεύω ότι πολλούς ανθρώπους στήριξε τότε, οι οποίοι περνούσαν την ίδια δυσκολία, τον ίδιο πόνο, και βλέποντας τον πατέρα του, τον πνευματικό, τον αρχιεπίσκοπό του, να υποφέρει και να πονά και εκείνος μαζί του, πήρε θάρρος. Ένιωσε ότι δεν είναι μόνος. Ότι είμαστε μαζί, θα το παλέψουμε μαζί. Και το πάλεψαν μαζί. Από την ημέρα της κοίμησης του μακαριστού, έχετε προβεί σε μια σημαντική επιστημονική καταγραφή του έργου του, με σειρά βιβλίων. Είναι μια οφειλή
προς εκείνον από εσάς. Νομίζω ότι έχετε χτυπήσει την καρδιά αυτής της πρωτοβουλίας. Όντως, εγώ νιώθω τον εαυτό μου, με συγχωρείτε για τον προσωπικό τόνο, αλλά καθότι με ρωτάτε, νιώθω τον εαυτό μου ευεργετημένο από τον Μακαριστό Χριστόδημο. Όχι με πράγματα που μετριούνται υλικά, ούτε με αξιώματα, ούτε με θέσεις. Αυτά, ξέρετε, έρχονται και παρέρχονται. Αλλά με πράγματα τα οποία δεν μπορώ να περιγράψω, είναι άειλα και είναι εντυπωμένα στην καρδιά. Και θα τα κρατήσω για τον εαυτό μου, δεν αφορούν κανέναν. Πάντα λοιπόν ένιωθα, και όσο ζούσε και μετά την κοίμησή του, έντονη αυτήν την αίσθηση της ευγνωμοσύνης απέναντί του. Και ήθελα να εκφράσω αυτή την ευγνωμοσύνη μου απέναντί του, για τα όσα μου χάρισε, για τα όσα μου δίδαξε, για την τιμή που μου έκανε να με έχει κοντά του, μέχρι το τέλος του βίου του. Υπέραν απαύσεως της ψυχής του και κοιμημένου δούλου του Θεού Χριστοδούλου Αρχιεπισκόπου και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον.